επελάβνει η πανδημία του κορονοϊού στα Βαλκάνια. Στη Βουλγαρία, όπου την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν πάνω από 600 νέα κρούσματα και 33 μόνο τη Δευτέρα, η κυβέρνηση έκανε υποχρεωτική ξανά τη χρήση μάσκα στου εσωτερικού δημόσιου χώρου. Ο Υπουργό Υγεία, κ. Λανάνιεφ, διαπίστωσε χαλάρωση των μέτρων προστασία, ειδικά στη Σόφια, και έκανε έκκληση για τήρηση των κανόνων με στόχο να διαφυλαχθεί, όπω είπε, η υγεία και η ζωή των Βούλγαρων πολιτών. Ανησυχητική είναι η επιδημιολογική κατάσταση και στην Βόρεια Μακεδονία. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες εντοπίστηκαν 90 νέα κρούσματα. 9 ασθενείς με COVID-19 άφησαν την τελευταία τους πνοή στα νοσοκομεία της χώρας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θανάτων σε 247. Στη Σερβία, σοκ έχει προκαλέσει είδηση ότι 5 ποδοσφαιριστές του Ερυθρού Αστέρα βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Η ανακοίνωση ήρθε 12 ημέρες μετά το παραδοσιακό ντέρμπι με την Παρτιζάν, το οποίο παρακολούθησαν 16.000 φιλαθλοί.